220 μου κόψανε. Από 1373 πήρα 1253. 220 ευρώ. Περίμενε με τις ώρες για να πάρει την πρώτη κουτσουρεμένη σύνταξη του 2013. Δούλεψα 66 χρόνια και μεγάλο πράγμα πήρα αυτά και με κόψανε 80 ευρώ. Φτάνοντας μπροστά στα γκισέ των τραπεζών αλλά και στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ είδαν με τα μάτια τους πώς ήταν η μείωση που υπέστησαν αυτή τη φορά οι συντάξεις τους λόγω του νέου πακέτου μέτρων που άρχισε να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου. Οι μειώσεις ξεκινούν από 5% και φτάνουν το 20%, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τις συντάξεις που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Οι μειώσεις στο πορτοφόλι για τους περισσότερους συνταξιούχους οδηγούν ακόμη και σε μειώσεις στο τραπέζι. Παίρνουμε ένα κιλό κιμά και κάνουμε 7-8 φαγητά με το ψωμί. Είναι άλλο εμάς. Το κακό είναι για εσάς. Από νωρίς το πρωί σχηματίστηκαν ουρές στα γκισέ των τραπεζών και στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης από τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, που περίμεναν υπομονετικά να φτάσει η σειρά τους και να πάρουν τη σύνταξη του Φεβρουαρίου, που τους καταβλήθηκε 8 ημέρες αργότερα από ό,τι μέχρι σήμερα. 22 το μηνός. Εμένα δεν έφερε το ταχυδρόμο σπίτι 10 χρόνια τη σύνταξή μου. Δεν είχα ταλαιπωρίες. Δεν είναι λίγοι οι συνταξιούχοι που με την περιχρή σύνταξή τους βοηθούν τα άνεργα μέλη της οικογένειάς τους. Τρεις οικογένειες, 12. Ο μόνος που είμαι με τη σύνταξη, τους 11 ανεργούς. Από έναν κάτω σάρκο μας πέφτει. Την ίδια πικρή γεύση που δοκίμασαν σήμερα οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ θα πάρουν αύριο και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Ενώ την 1η Φεβρουαρίου θα δουν τις νέες μειώσεις και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και του Ταμείου των Ελευθέρων Επαγγελματιών. Τον προηγούμενο μήνα πληρωθήκαμε για το Γενάρη. Όμως δεν είχαν κρατήσει αυτά που έχουν πει. Τώρα για το Φλεβάρι φαντάζομαι θα είναι μεγάλη η περικοπή. Αυτές όμως δεν θα είναι οι τελευταίες μειώσεις. Το Μάρτιο έρχονται και νέες περικοπές στις διπλές συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ που θα εφαρμοστούν αναδρομικά και σε δόσεις.